Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ονομάζομαι Δραγκόλας Άγγελος και είμαι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ianic ΑΕ. Η Ianic δημιουργήθηκε πριν 2 χρόνια από μια παρέα 3 ανθρώπων που είχαμε ξεκινήσει μαζί εδώ και μια πενταετία να υλοποιούμε λογισμικά και έξυπνες λύσεις κατά κύριο λόγο για το νερό, αλλά και μετέπειτα όπως εξελιχθήκαμε σε έξυπνες πόλεις. Πριν 2 χρόνια λοιπόν μας προσέγγισαν τιμητικά 2 άνθρωποι, οι ιδιοκτήτες της Olympios Group, ο κύριος Φουφέας και ο κύριος Πετρούλιας. Και έτσι δημιουργήθηκε μια εταιρεία η οποία σχεδιάστηκε ώστε να βοηθήσει πολύ τον ψηφιακό μετασχηματισμό των τοπικών αυτοδιοικήσεων και γενικά των υπηρεσιών ίδρυψης και αποχέτευσης της χώρας, αλλά και πλέον του εξωτερικού. Η Ianic πλέον έχει 28 άτομα, νέους επιστήμονες και μηχανικούς. Έχουμε γραφεία στην Αθήνα, τα κεντρικά μας γραφεία είναι στην Αθήνα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό που κάνουμε είναι να υποστηρίζουμε την υποδομή της πόλης του σήμερα, δημιουργώντας μια πλατφόρμα με το όνομα Smartville, η οποία έχει ως σκοπό να συγκεντρώσει κάτω από την ομπρέλα της όλες τις έξυπνες συσκευές και τις έξυπνες υπηρεσίες που υπάρχουν μέσα σε μια πόλη. Αυτό που θα δούμε μαζί σήμερα είναι μια ιστορία. Θα δούμε δηλαδή μέσα από μια ιστορία την οποία έχουμε υλοποιήσει στο νησί της Κο. Όλο αυτό το δημιούργημα που έχουμε φτιάξει στην Ianic και προσπαθούμε να δουλέψουμε μαζί με τους φορείς αυτούς, να ενοποιήσουμε τις εφαρμογές τους, να βάλουμε όλα τα συστήματά τους κάτω από μια ενοποιημένη πλατφόρμα με το όνομα Smartville, που όπως βλέπετε συμπεριλαμβάνει 10 διαφορετικά λογισμικά, τα οποία συγκεντρώνουν τις πληροφορίες, τις διαχειρίζονται και από εκεί πέρα δίνουν ένα τελικό αποτέλεσμα στους φορείς. Έχουμε υλοποιήσει πολλά project στην Ελλάδα. Αυτή είναι πολλοί από τους πελάτες μας. Αλλά σήμερα, όπως είπαμε, θα δούμε το παράδειγμα της Κο. Είναι το πρώτο νησί στην Ελλάδα το οποίο διαχειρίζεται συνολικά το δίκτυο ίδρυυσης και αποχέτευσης. Όλα αυτά μέσα από μια ενοποιημένη πλατφόρμα, το Smartville. Στην ΚΟ πήγαμε και αντικαταστήσαμε 12.500 περίπου υδρόμετρα σε ψηφιακά, από μηχανικά σε ψηφιακά. Και όλο αυτό έγινε από μία εφαρμογή με το όνομα Balloon Works, και η οποία μας βοήθησε πολύ στην σωστή και ομαλή αντικατάσταση των υδρομέτρων. Αυτή η εφαρμογή βοήθησε πολύ και τα συνεργεία μας, ώστε να ξέρουμε την πληροφορία το πριν και το μετά και να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε σωστά και στη μετάβασή του στην παλιά πληροφορία με τη νέα, στην επικοινωνία αυτών των υδρομέτρων με τους συγκεντρωτές, τους οποίους βλέπετε εδώ. Έχουμε εγκαταστήσει 32 συγκεντρωτές στο νησί της Κο. Υπάρχουν 2 τρόποι συλλογής μετρήσεων. Είναι το σταθερό δίκτυο, το οποίο στέλνουν τα δεδομένα 2 φορές την ημέρα. Και υπάρχει και το σύστημα, το drive-by, το οποίο υπάρχει μια διάταξη μέσα σε ένα αυτοκίνητο, μέσα σε οποιαδήποτε κινούμενο όχημα, το οποίο συλλέγει τα δεδομένα των υδρομέτρων με τον παραδοσιακό τρόπο. Η εφαρμογή, η οποία σχεδιάστηκε για να διαχειριστεί αυτή τη συλλογή των μετρήσεων, λέγεται Balloon Read. Είναι η μέθοδος Walk-By, Drive-By, με την οποία οι μηχανικοί υδρομετρητές της επιχείρησης βγαίνουν έξω και με γρήγορες κινήσεις, σε ένα γρήγορο χρονικά διάστημα, μπορούν να συγκεντρώσουν την πληροφορία από το σύνολο των ψηφιακών υδρομέτρων του Δήμου. Όλα αυτά τα data έρχονται μέσα σε μια υποδομή μεγάλων δεδομένων, μια big data infrastructure όπως τη λέμε, η οποία συλλέγει καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες μετρήσεις. Άρα λοιπόν, για να διαχειριστούμε όλη αυτή την πληροφορία, θέλαμε μια καλή
βάση και ένα καλό διαχειριστικό περιβάλλον για να μπορεί να λειτουργήσει και να συντηρήσει αυτά τα δεδομένα. Άρα λοιπόν δεν πήγαμε σε κάποιες έτοιμες λύσεις, δεν πήγαμε στην Amazon, δεν πήγαμε σε μεγάλες εφαρμογές, αλλά προσπαθήσαμε να φτιάξουμε κάτι εμείς εδώ τοπικά, στο να μπορεί να λειτουργήσει, να είναι διαχειρίσιμο από εμάς τους ίδιους, να αναπτυχθεί από εμάς και τελικά να μπορεί να δουλέψει και να ανταγωνιστεί όλες αυτές τις μεγάλες εφαρμογές που είναι εκεί έξω. Αυτά τα data πηγαίνουν στην κεντρική πλατφόρμα που βλέπετε εδώ. Έχουμε φτιάξει ένα διαχειριστικό πάνελ. Αυτό που βλέπετε είναι η πρώτη έκδοση. Έχουμε περάσει ήδη στο version 2. Την έχουμε παρουσιάσει αυτή την πλατφόρμα στην IFAT στο Μόναχο. Ήταν η μεγαλύτερη έκθεση νερού στον κόσμο. Όπου εκεί πήραμε πολλά καλά σχόλια από οργανισμούς του εξωτερικού. Ήδη ξεκινήσαμε συνεργασίες με εταιρείες και φορείς του εξωτερικού, ειδικότερα στην Κροατία, στη Σερβία. Στην Κύπρο μας με ένα έργο 28.000 μετρητών, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν πλέον κάτω από την πλατφόρμα του SmartVille. Άρα λοιπόν η εταιρεία βγαίνει σιγά σιγά προς τα έξω, παρέχοντας και την τεχνογνωσία σε όλους αυτούς τους φορείς. Προχωρώντας λίγο παρακάτω, όπως ξέρετε, η Δήμη και η ΔΕΙΑ, οι οργανισμοί ίδρυυσης, διαχειρίζονται και τις βλάβες των δικτύων τους. Αυτό μέχρι σήμερα δεν ήταν τόσο. Δεν κρατούσαν κανένα ψηφιακό ιστορικό, δηλαδή δεν ξέρανε οι φορείς που έχουν κάνει τις βλάβες τους, τι υλικά έχουν εξοδέψει σε κάθε βλάβη, πόσο έχει κοστίσει κάθε βλάβη, πού έγιναν, πού είναι η πλειονότητα αυτών των βλαβών στο δίκτυό τους. Άρα λοιπόν είδαμε μια ανάγκη χαρτογράφησης και ψηφιοποίησης όλων αυτών των βλαβών. Και έτσι δημιουργήθηκε το λογισμικό με το όνομα Water Damage, το οποίο μπορούν πλέον οι φορείς αυτοί να οργανώνουν τα συνεργεία τους, να καταγράφουν τα υλικά που χρησιμοποιούν σε κάθε βλάβη και να διαχειρίζονται γενικά όλη αυτή την καθημερινή τους λειτουργία. Βλέπετε το λογισμικό, βλέπετε το διαχειριστικό της εφαρμογής και βλέπετε και το ταμπλετάκι το οποίο έχει το κάθε συνεργείο στο πεδίο και μπορεί να βλέπει μέσα από αυτό το δίκτυο τα χαρακτηριστικά, τα περιγραφικά δεδομένα των δικτύων και να πηγαίνει έτοιμο στη βλάβη μέσα από τα υλικά τα οποία παίρνει από την αποθήκη και να αντικαταστήσει το σύνολο των υλικών. Άρα λοιπόν, επιστρέφοντας στο SmartVille, θα πάμε να δούμε τις πληροφορίες που έχει το κάθε υδρόμετρο. Μέσα από ένα dashboard μπορούμε να δούμε τις πληροφορίες του κάθε μετρητή. Έχουμε ενοποιήσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα οικονομικά χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη. Μπορούμε να δούμε το ιστορικό των μετρήσεων και των συναγερμών. Και όλα αυτά να τα δείξουμε και στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, όπως σε όλες οι μεγάλες ΔΕΚΟ, έτσι και στα νερά, πλέον υπάρχει μια ενοποιημένη εφαρμογή, η οποία μπορεί να συνδεθεί ο καταναλωτής, να συνδέσει πολλά προφίλ στο λογαριασμό του και να δει απομακρυσμένα τις μετρήσεις του, να θέσει όρια σε αυτές, μηνιαίες προφανώς και ημερήσιες. Μπορεί να ειδοποιηθεί για διάφορες βλάβες που μπορεί να γίνουν, είτε στο δίκτυο μέσα από την ειδοποίηση των έξυπνων υδρομέτρων, όπως για παράδειγμα διάφορες διαρροές που συμβαίνουν στα σπίτια μας, αλλά και να ανημερωθεί για διάφορες ανακοινώσεις που δίνει η ίδια υπηρεσία προς τον καταναλωτή. Επίσης, να αναφέρει διάφορα προβλήματα που μπορεί να δει ο ίδιος, αλλά και να καταχωρήσει διάφορες αιτήσεις προς την υπηρεσία της ίδρυυσης. Το κυριότερο προφανώς είναι το ιστορικό των χρεώσεων, ο ηλεκτρονικό e-bill όπως ονομάζεται, οι ηλεκτρονικές πληρωμές και το ιστορικό αυτών. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται πλέον να πηγαίνουμε σε κισέ, δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε στον ίδιο το Δήμο για να μπορούμε να πληρώσουμε οποιοδήποτε λογαριασμό, είτε ίδρυυση, είτε αποχέτευση, είτε των δημοτικών τελών. Η τιμολόγηση πλέον έχει γίνει πιο σύγχρονη. Έχουμε δημιουργήσει ένα διαδικτυακό cloud ERP για όλους αυτούς τους φορείς, στους οποίους έχουμε δώσει αυτή τη δυνατότητα να δουλεύουν απομακρυσμένα και βέβαια στα 2 χρόνια τα οποία έχουν περάσει πολλές οικονομικές υπηρεσίες όλων αυτών των ΟΤΑ δουλεύαν απομακρυσμένα. Οπότε
πόσο πιο άμεσο και πόσο πιο γρήγορο το να μπορεί να δουλέψει κάποιος μέσω του διαδικτύου και να μπορεί να τιμολογεί ηλεκτρονικά και όλη αυτή η πληροφορία να πηγαίνει αμέσως στον καταναλωτή. Αυτό που έχουμε κάνει στο δίκτυο της ΚΟ, έχουμε δημιουργήσει και ένα σκάντα. Το σκάντα αυτό υπάρχει σε όλες τις υποδομές σύνδρευσης του νησιού, μετρώντας την πίεση, την παροχή, ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού και όλα αυτά λειτουργούσαν μέσω ενός διαφορετικού συστήματος. Άρα λοιπόν αυτό που κάναμε είναι συνδέσαμε και το σκάντα και όλα τα συστήματα του Δήμου και της ΔΕΙΑ κάτω από το SmartVille, ώστε να τα έχουν κάτω από ένα κοινό σημείο διαπαφής. Η σημαντικότερη υπηρεσία η οποία υλοποιήσαμε ήταν η ψηφιακή χαρτογράφηση και διαχείριση του δικτύου ίδρυυσης της ΚΟ. Μαζί με υδραυλικούς της υπηρεσίας βγήκαμε στο πεδίο, αποτυπώσαμε το δίκτυο, τους αγωγούς, τις δικλείδες, τα εξαρτήματα, τα υδρόμετρα. Έτσι λοιπόν η υπηρεσία έχει μια ενοποιημένη εικόνα όλου της του δικτύου, μπορεί να παρέχει τη γνώση σε τρίτους φορείς που πηγαίνουν και υλοποιούν και εγκατιστούν δίκτυα. Άρα λοιπόν ήταν, όπως γνωρίζετε, πολλοί φορείς στην Ελλάδα δεν έχουν χαρτογραφημένη την υπηρεσία τους. Άρα νομίζω πως είναι το α και το ω στο να προχωρήσεις στις επόμενες έξυπνες δράσεις. Το δίκτυο της σύνδρευσης, όταν αποτυπώθηκε, μπορούσαμε πλέον να υλοποιήσουμε το υδραυλικό μοντέλο, το μαθηματικό μοντέλο, ώστε να δούμε κάποιες ειδικές περιπτώσεις ζητήσεων, όταν, για παράδειγμα, έχουμε μια βλάβη σε μια περιοχή από πού θα δώσουμε νερό, τι πιέσεις, τι παροχές θα έχουμε και τι χαρακτηριστικά και τι εντολές θα δώσουμε στα τηλεοστάσια, στις δεξαμενές και στις γεωτρήσεις μας. Κοινός στόχος όλων αυτών και όλων αυτών των επιχειρήσεων της σύνδρευσης είναι να δουν και να μειώσουν το μη τιμολογούμενο με το τιμολογούμενο νερό. Δηλαδή, να υπάρχουν πολλά κυβικά τα οποία χάνονται σε διαρροές, πολλά κυβικά τα οποία δεν τιμολογούνται. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλοι οι φορείς της σύνδρευσης και γενικότερα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό να μπορούν να μετρήσουν το μη τιμολογούμενο νερό και να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους δείκτες για να βγουν και να συλλέξουν τα οικονομικά τους, να διαχειριστούν τα οικονομικά τους, αλλά προφανώς και να συγκεντρώσουν και να συλλέξουν όλα αυτά τα κυβικά τα οποία χάνονται στο υπέδαφος. Πέρα από το νερό, βέβαια, έχουμε ξεκινήσει και κάποιες δράσεις έξυπνων πόλεων, έχοντας την πληροφορία από όλους αυτούς τους εκατοντάδες χιλιάδες μετρητές νερού εκεί έξω. Προφανώς το επόμενο βήμα ήταν οι έξυπνες πόλεις. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε κάποια πιλωτικά project, όπως για παράδειγμα ένα έργο το οποίο θα δούμε τώρα στα Σπάτα, εγκαθιστώντας πολλούς αισθητήρες parking για να βοηθήσουμε την κινητικότητα και το mobility γενικά της πόλης των Σπατών. Έχουμε εγκαταστήσει πολλούς αισθητήρες σκουπιδιών για να δούμε την πληρότητα των κάδων και να μπορούμε να διαχειριστούμε τη συλλογή αυτών, όπως επίσης και μια κεραία που συλλέγει δεδομένα ποιότητας του αέρα, λόγω του ότι, για παράδειγμα, υπάρχει και το αεροδρόμιο κοντά στα Σπάτα. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να ξέρουν και οι πολίτες μας τι αέρας υπάρχει γύρω από τα σπίτια τους, γύρω από τις πόλεις και γύρω από τις περιοχές που αναπνέουν. Άρα, λοιπόν, θα προχωρήσουμε να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για τα Σπάτα, ώστε να δείτε τι έχουμε κάνει εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Δήμο μας καθημερινά θέτουμε τις βάσεις για μια σύγχρονη και βιώσιμη πόλη. Δημιουργούμε συνεργασίες και ανοίγουμε νέους δρόμους με μόνη κατεύθυνση την ευημερία του Δήμου και των πολιτών. Αξιοποιούμε και αναβαθμίζουμε τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές μας και τις βελτιώνουμε με μια σειρά από έξυπνα εργαλεία μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού. Υλοποιούμε έργα όπως οι έξυπνες θέσεις στάδευσης, οι έξυπνοι μετρητές ύδρευσης, οι αισθητήρες μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επίσης, διατηρούμε την πόλη μας καθαρή με τους έξυπνους κάδους και τους αισθητήρες που διαθέτουμε. Thank you.
μένω, ο Δήμος σπάτων αδέμιας, μεταμορφώνεται σε ένα έξυπνο πρότυπο Δήμο. Με εξυπηρώμηση ενέργειας και υδάτινων χώρων, την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών,